και από το Δημαρχείο αλλά και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Έχουμε πολλά ελαιόδεντρα. Θα φτιάξουμε λοιπόν, θα φτιάξει μάλλον ο Δήμος δημοτικό λάδι για τις κοινωνικές δομές. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, αν θυμάστε, όταν είχαμε συναντήσει έναν κύριο να μαζεύει τις ελιές στην οδό Αγγελάκη. Μπράβο, σωστό. Σωστό. Κάτι που δεν επιτρέπεται, φυσικά. Ναι. Σήμερα λοιπόν θα γίνει μια δράση από τον Δήμο προκειμένου να μαζευτούν οι ελιές και να φτιάξουμε λαδάκι. Θα στείλουμε και λίγο, θα πω στον Δήμαρχο, στον σκηνοθέτη να το δοκιμάσει που ξέρει από καλό λάδι. Μπράβο. Να γίνει και μια σύγκριση. Ένα μικρό μπουκαλάκι. Να φέρει, σε παρακαλώ. Ένα μικρό λαδάκι αγγελούδι. Να ξέρει ότι ο Αντώνης εδώ. Μικρό γιατί είναι ακριβό. Ναι, ρε παιδί. Ο σκηνοθέτης μας πουλάει τον τενεκέ το λάδι 300 ευρώ. Ναι, ναι. Εγώ το ακριβότερο μια... λάδι στην Ελλάδα. Όχι στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Βέβαια είναι βραβευμένο. Το βραβεύσαμε μεταξύ μας. Ναι, εμείς. Είπαμε είναι το καλύτερο, το βαφτίσαμε. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, τι περιμένεις από άνθρωπο τώρα που είναι από την Κέρκυρα. Είναι από την Κέρκυρα και πήγε σόγα μπρος στην Ηλία. Τι περιμένεις καλό. Και επίσης σκηνοθετεί αυτήν την εκπομπή. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για ένα άνθρωπο. Μιλάμε για... για ένα πρόσωπο πολύ ιδιαίτερο. Εντάξει. Εντάξει, μας πληρώνει για να δουλεύει εδώ, όπως καταλαβαίνεις. Δεν τον πληρώνουμε. Η Αναστασία περνάει υπέροχα, γελάει κιόλας. Το έχω καταλάβει. Ναι. Η Αναστασία παρακολουθεί. Και λέει, με έχουν εδώ πέρα στην έννοια. Έχω πει το ρεπορτάζ μου, αλλά ακούω, εντάξει, περνάμε καλά τουλάχιστον 10 λεπτά και ακούμε ό,τι σου έρθει στο κεφάλι. Ο Αντώνης ο Περούλης, ο φίλος μας, εξαιρετικός σκηνοθέτης και φίλος μας. 30 χρόνια τον ξέρω τον Περούλη. Να ξέρεις. Από 5 χρόνια τον ξέρεις. Από 5 χρόνια. Ήταν ο Περούλης. Ήταν πάντα ο Περούλης. Δεν μιλάει, δεν μιλάει, δεν αντιδρά. Ό,τι και αν πούμε από εδώ κάτω, δεν πρόκειται να αντιδράσει ποτέ. Περιμένω τη στιγμή που θα πει σταματήστε, ρε παιδί μου, μια μέρα. Μπορεί να αντιδράσει. Το πλήρω να ρίξει μαύρο. Να πάω κατά πάντα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σα. Καλημέρα και στι 3. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στη δουλειά σα, στο ρεπορτάζ σα. Θα σα δούμε και συνέχεια προφανώ.